πως βίωσαν όλα αυτά τα πρωτόγνωρα και συνάμα τραγικά γεγονότα με τις πυρκαγιές οι άνθρωποι του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων της Αλεξανδρούπολης, εξήγησε στη Δέλτα Τηλεόραση ο Γιάννης Κωνσταντέλης, στρατιωτικός κτηνίατρος και κτηνίατρος του Δήμου της πόλης. Συνολικά 4 φορές εκενώθηκε το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων και περίπου 81 ζώα μεταφέρθηκαν στο γήπεδο του οικισμού του Άβαντα, αλλά και στα γήπεδα μπάσκετ κοντά στο Φώτης Κοσμάς, Σώα και Αυλαβή. Ήταν μια πρωτόγνωρη πραγματικά κατάσταση. Έγιναν ουσιαστικά 4 εκενώσεις από το κοινοκομείο προς το γήπεδο του Άβαντα και με τελικό προορισμό το κέντρο της πόλης, το χώρο του πολυκοινωνικού φαρμακείου περιμετρικά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, ούτε σε αριθμό των σκύλων. Μεταφέραμε συνολικά 81 σκύλους με απόλυτη ασφάλεια. Ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μια φορά όλους αυτούς που βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο τους αυτή τη διαδικασία. Πάνω απ' όλα όμως την ομάδα του καταφυγίου, η οποία μέχρι τελευταία στιγμή ήταν εκεί. Ο σκοπός στο συγκεκριμένο και μόνο κομμάτι επετεύχθη, γιατί άνθρωποι και ζώα γύρισαν όλοι υγιείς και αρτημελείς πίσω. Ευτυχώς το καταφύγιο δεν έχει υποστεί ζημιές, είναι λειτουργικό. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο και ολοκληρώθηκε με την ασφαλή επιστροφή των ζώων την Κυριακή προχθές που μας πέρασε το μεσημέρι. Παράλληλα ενημερωνόταν διαρκώς η ειδική γραμματεία του Υπουργείου αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός και είχαν και τη δική τους βοήθεια και καθοδήγηση σε όλα τα επίπεδα και πήγανε όλα καλά, τόνισε ο κύριος Κωνσταντέλης. Ο κτηνίατρος του Δήμου της πόλης αναφέρθηκε και στα πυρόπληκτα ζώα τα οποία χρήζουν νοσηλείας και μεταφέρθηκαν στο ιατρείο του αργότερα. Παράλληλα και εκτός από τα ζώα που φιλοξενούνταν στο καταφύγιο, οι υπάλληλοι του και οι εθελοντές περιέθαλψαν και άγρια ζώα όταν χρειάστηκε, όπως ένα τσακάλι. Συνολικά χρήζουν νοσηλείας 7 ζώα που, να το πω και αυτό, ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Τζούλια Γραμμενίδου και όλο της το προσωπικό που μας υποστήριξαν σε αυτό. Μεταφέρθηκαν εκεί, νοσηλεύτηκαν, υπήρξαν κάποια τα οποία αντιμετωπίστηκαν και επέστρεψαν στους χώρους που βρισκόταν, όχι φυσικά μέσα στα καμένα. Αντιμετωπίσαμε κάποια περιστατικά τη άγρια πανίδας και πιο συγκεκριμένα ένα μικρό τσακάλι που μεταφέρθηκε προς τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν από εκεί ομάδα διάσωσης και προστασίας ζώων για να το παραλάβουν. Νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες δυστυχώς θα αποκαλυφθούν και άλλα. Ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτόν τον αριθμό.